Θα συνδεθούμε τώρα με την απεσταλμένη μας στον Εύρο, Κατερίνα Ρίστα, για να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, η νεαρή κοπέλα είχε χωρίσει πριν από λίγους μήνες. Ναι, Μάρα. Είχε χωρίσει το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τους φίλους, ήταν με τον συγκεκριμένο άνδρα περίπου 3 μήνες. Όπως μου είπαν, είναι συνοριοφύλακας. Ήταν ξανά μαζί και στο παρελθόν. Βέβαια, τότε η Βίκη ήταν μικρή, ήταν μαθήτρια ηλικίου. Τότε ήταν μαζί περίπου 3 χρόνια. Ο άνδρας λοιπόν αυτός κλήθηκε να καταθέσει. Έχει καταθέσει. Ήταν συντετριμμένος, Μάρα, καθώς την αγαπούσε πάρα πολύ. Είναι μία από τις 9 καταθέσεις που έχει στα χέρια της η ασφάλεια. Προφανώς θα υπάρξουν και άλλες καταθέσεις. Προφανώς η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό που δεν περνάει απαρατήρητο από την ασφάλεια είναι ένα στοιχείο. Ποιο είναι αυτό? Το κράνος. Και τι εννοώ? Η Δίκη δεν έφευγε ποτέ έξω από το χωριό αν δεν έπαιρνε μαζί της το κράνος. Εκείνη την ημέρα λοιπόν έφυγε και δεν φορούσε το κράνος. Αυτό δείχνει ότι υπήρξε μια απότομη μεταβολή της ψυχολογίας της και της συμπεριφοράς της. Ποιο είναι το κρίσιμο διάστημα για την ασφάλεια? Είναι 12 με 2 το μεσημέρι της Κυριακής. Γιατί είναι αυτό? Γιατί το πρωί ήταν με τον πατέρα της, ήταν πάρα πολύ καλή η ψυχολογία της, επέστρεψε μετά στο σπίτι της, έφαγε με τους δικούς τους ανθρώπους, ήταν πολύ καλή η ψυχολογία της. Εκείνη την ώρα λοιπόν κάτι μεσολάβησε, είναι μήνυμα, είναι τηλεφώνημα, είναι κάτι άλλο, θα το βρει η ασφάλεια. Δεν πήγε ποτέ να συναντήσει τους φίλους της και μετά τις 2 λοιπόν το παιδί εξαφανίζεται. Η υπόθεση δεν θα κλείσει εάν δεν απαντηθούν όλα τα ερωτήματα, όπως μου λέγανε από την αστυνομία. Σήμερα, όπως είδαμε και στο βίντεο, βρεθήκαμε στο τυχερό, βρεθήκαμε στο χωριό της. Το κλίμα εκεί, Μάρα, είναι πολύ βαρύ. Και δεν χρειάζεται απλά για να πας στο σπίτι για να το καταλάβεις. Δεν χρειάζεται να δεις αυτούς τους ανθρώπους πονεμένους γονείς για να το καταλάβεις. Αρκεί και μόνο να το περπατήσεις στο χωριό της. Η Δίκη είναι παντού. Βλέπεις τους στίχους και υπάρχουν συνθήματα γραμμένα από τα χέρια της. Βλέπετε και το σύνθημα το οποίο έχει γράψει η ίδια στην πλατεία του χωριού. Να εργάζεσαι, να αγαπάς και να εργάζεσαι. Είναι γραμμένο και στα ελληνικά αλλά και στα αρβανίτικα. Αυτό πίστευε και η Δίκη, αυτό έκανε και η Δίκη στη ζωή της. Αγαπούσε πολύ και εργαζόταν σκληρά στα χωράφια μαζί με την οικογένειά της. Μακάρι να βρεθεί όλη η αλήθεια για την κοπέλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.